Come in, please. Και το φέρνει και αγκαλιά εντωμεταξύ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Έχει κόσμο μέσα? Όχι. Όχι. Πώς ονομάζεστε? Ονομάζομαι Λευτέρης. Έρχομαι από το λαό Νης. Γεια σου, Λευτέρη. Α, τέλεια. Θέλετε να μας το δώσετε? Ευχαριστώ πολύ. Να το ανοίξουμε. Ορίστε. Αυτό είναι της αστυνομίας? Όχι, βέβαια. Γιατί μοιάζει με αυτά που παίρνουν τα αποτυπώματα η αστυνομία. Δεν θα σας το αποκαλύψω ακόμα. Περιμένω να το βρείτε μόνοι σας. Εδώ πάντως βάζανε μελάνι. Το σημείο μπροστά εκεί, ναι, ναι. Ρολάρανε. Ναι. Και εδώ τι κάνανε? Εκεί έμπαινε μία μήτρα. Έμπαινε το χαρτί από κάτω, η μήτρα από πάνω. Και μετά πατάγανε το ρολάκι με το μελάνι και γινόταν κάποιο αντίγραφο. Τα φεύγολαν. Μπράβο. Αντιγραφέας, δηλαδή. Αντιγραφέας. Αντιγραφέας. Είναι φωτοτυπικό της εποχής. Ακριβώς. Είναι όντως φωτοτυπικό ή αλλιώς το copy-paste της εποχής εκείνης. Ασχολείστε με αυτό. Η δουλειά σας ποια είναι, καταρχήν? Η δουλειά μου ήταν τυπογράφος, τώρα είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Ωραία. Ήταν και ο πατέρας μου τυπογράφος και μου άρεσε από μικρός και έκανα συλλογή από παλιά αντικείμενα τυπογραφικά. Μάλιστα. Είναι μια τρομερή δουλειά, η οποία χάνεται σιγά-σιγά για τους ευνόητους λόγους. Τις ψηφιακές. Αλλά, ναι, αλλά παρά τα αυτά, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη και η στοιχειοθεσία του. Ένιωσα πολύ οικεία με την κυρία Ελωμίδα. Είχε μια πολύ ωραία άβρα και πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο πάντως. Ούτε είχα ιδέα πώς γινόντουσαν τα αντίγραφα πριν τις φωτοτυπίες. Οπότε τώρα έχω. Λευτέρη, μιας και μιλάμε για αντίγραφα, γνωρίζουμε σε πόσα αντίγραφα έχει κυκλοφορήσει αυτό το αντικείμενο? Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Τι εικάζεις, 10, 100? Σίγουρα πάνω από 100. Okay. Γιατί στην Αγγλία για την εποχή και γενικά στην Ευρώπη πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει και αναπτυσσόταν η ανάγκη για αντίγραφα. Ναι. Είχε βγει και η τυπογραφία. Αυτό ίσως ήταν κάτι σαν οικιακής χρήσης, ίσως. Πιο μικρή. Ή γραφείου, έτσι, μικρής εμβέλειας. Μικρής κλίμακας. Έχω δει παρόμοιο. Σας είχα πει πέρυσι, είχα αγοράσει μια τυπογραφική μηχανή δεκαετίας 70. Παρόμοιας χρήσης. Αυτό λοιπόν γιατί είναι φορητό και θυμίζει ένα οικιακό, παύλα μη επαγγελματικό? Γιατί είχα το μαγαζί μου και επειδή ήταν πανάκριβα να βγάζεις εκτυπώσεις και πόσο μάλλον να βγάλεις τα σιδερένια πρωτότυπα, τα πλήρωνες μία φορά και ήταν στο μαγαζί σου αυτά, οπότε ανάλογα με τις ανάγκες σου έκανες τη δικιά σου εκτύπωση. Κύριε Μαρίνη, δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί να έχει αυτή τη χρήση. Βλέπω εδώ, είναι και λιγάκι αστείο πρέπει να πω, έχει ένα κόκορα, ο Μπαμ Ταμ, αλλά λέει number one model duplicator. Αυτό και μόνο μας δείχνει ότι ήταν μάλλον κατανοητό να έχεις κάτι τέτοιο, μια συνηθισμένη χρήση. Άρα δεν μου ακούγεται κάτι το οποίο είναι τόσο δύσκολο και σπάνιο, αλλά είναι σίγουρα κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί εδώ. Και πολύ έξυπνο που το φέρατε. Λοιπόν, ελπίζω να είσαι ικανοποιημένος με τις προσφορές που τα ακούσεις. Θέλεις, Λευτέρη, να ξεκινήσουμε? Αλλή μόνο, βέβαια. Δεν μας έχεις γραμμένο στο παλιό σου, Λευτέρη. Ποτέ. Okay. Εγώ να βάλω Λευτέρη. Λοιπόν, το απειθώνει και πέρα ο κύριος Μαρίνης. Μια χαρά. Και αφού το απείθωσε, να ενημερώσουμε ότι ο Λευτέρης επιθυμεί κάτι περισσότερο από τα διπλάσια της εκτίμησης των 120 ευρώ για να αποχωριστεί τον αντιγραφέα του. Λοιπόν, ας ξεκινήσω εγώ αυτό το χορό. Στα 60 ευρώ. Πιάνε το χέρι σου και πάμε στα 80. Να κάνω και μια διευκρίνηση που δεν είδατε. Να κάνεις. Έχει και τις οδηγίες χρήσης εποχής τότε και έχει και οδηγίες για το πώς πρέπει να κόψουμε μετά αυτά που θα φτιάξουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι ενδιαφέρον, παιδιά. Δεν το είδαμε, ναι. Λοιπόν, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα και χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτήν την εκπομπή και εγώ μαθαίνω με τη σειρά μου. Είναι ένα αντικείμενο που δεν έχω ξαναδεί. Και μελάνι παλιό. Ναι, ναι. Πολύ ολοκληρωμένο το σετ. Το αντικείμενο που φέρνω σήμερα είναι πλήρες, όπως βλέπετε. Θέλω να παρακολουθήσω τη δημοπρασία. Λευτέρη μου, δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου. Είναι πολύ ωραίο αντικείμενο. Από εκεί ο Γιώργος εδώ, ο συγγραφέας. Γραφέας γενικότερα. Γραφέας, καλά το λες, αλλά storyteller. Δεν ξέρω και εγώ, ναι, τι να κάνω. Δημοσιογράφος, νομικός. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, έχεις δώσει 80 ευρώ. Είναι από τα αντικείμενα που δεν ονειρευόμουν ποτέ, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα τα βρω βέβαια μπροστά μου. Δεν έχω μεγάλη ζέση απέναντί του. Θα σου δώσω όμως 100 ευρώ γιατί αξίζει. Έχω πελάτες που τους έχω φτιάξει τυπογραφία, οπότε σαν δώρο το σκέφτομαι. Και νομίζω ένα εκατοστάρικο είναι καλό για τώρα. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά, κύριε Μαρίνη. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο. Εσύ που θα το κάνεις δώρο? Στο
τον εαυτό μου 120 Λευτέρη. Θα το έχεις ανοιχτό ή κλειστό? Θα το έχω δηλαδή έτσι, α, σαφέστατα, το display ανοιχτό. Ανοιχτό. Ανοιχτό, γιατί ναι. Αλλιώς είναι σαν μπουροθήκη. Αλλιώς είναι σαν μπουροθήκη, ναι. Εγώ με αυτά και με αυτά θα το αφήσω εδώ στη μπουροθήκη. Και αποχωρώ. Και εγώ το βλέπω ώρα, γιατί έχει πάρα πολλά layers τα οποία μπορεί κανείς να δει. Δηλαδή όλο άνοιγες και έβγαζες και κάτι καινούριο. Παρ' όλα αυτά, δεν έχω καμία ιδέα για την εκτίμηση. Το αν του βάλεις το ένα κουνάκι. Τα κουνάκια μου αρέσουν, αλλά εντάξει, τώρα θα αποχωρήσω. Τι έγινε, ξαφνικά όλοι αποχωρούν? Μου έδωσε μια ιδέα, αν είχα πιο μικρά τα παιδιά μου, να τους έβαζα να κάνουν τα χεράκια τους αποτυπώματα. Ορίστε, σου δίνω ιδέα τώρα. Ναι. Να αποχωρήσω. Αυτό είναι η μόνη χρήση που θα το έκανε. Τι είναι παιδί μου τα παιδιά του, απαταιώνες? Όχι, αλλά ακόμα έχω στο σπίτι μου τις παλάμες τους και είναι για έναν γονιό συγκλονιστικό αυτό. Αν είσαι μπαμπάς και μαμά, κάνεις κάτι τέτοια πράγματα. Οπότε, Ελωμίδα, πάρ' το και κάνε αυτό που σου είπα μόλις. Λευτέρη, έχουμε μείνει εσύ κι εγώ. Πολύ ωραία. Έχω προσφέρει 120 ευρώ. Και θέλω, σε παρακαλώ, να μου πεις, Ελωμίδα, έχουμε συμφωνία. Ελωμίδα, θα δώσεις κάτι παραπάνω? Ελωμίδα, θα μπορούσαμε να ανέβουμε λίγο ακόμα για να έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία? όχι. Έλα, βρε, Λευτέρη, τώρα. Είναι τόσο ωραίο που ήρθες. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό. Ωραία. Έχουμε συμφωνία. Είστε πολύ γλυκιά και θα έχουμε μια συμφωνία. Μπράβο, μπράβο, παιδιά! Ναι, κυρία Λομίδα, έχουμε συμφωνία. Το ένιωθα ότι θα το πάρετε εσείς. Τώρα που είπαμε όλα αυτά, Λευτέρη, τι είπε και ο Θάνος? 120. Έλα, έλα, μπίγκο. Καλά, δεν το ψήφισα. Έχει γίνει εγώ και ο Θάνος. Έτσι, βλεπόμαστε. Ευχαριστώ γεια σου, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πολύ. Καλή συνέχεια. Πέρασα πάρα πολύ ωραία στο Castle Trust και είναι πολύ πιο ωραία όταν το ζεις από κοντά. Εμπιστευτείτε με.